Μπαίνει τέλος στη δυσοσμία που επικρατεί κατά περιόδους εξαιτίας του βιολογικού καθαρισμού με αποτέλεσμα πολλές περιοχές στην Αλεξανδρούπολη να αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα ανεπιθύμητων οσμών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίστηκαν οι οσμές από το βιολογικό καθαρισμό μειώνοντας μάλιστα από 100% στο 5% όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Ω μέση υπήρχαν σε γενικότερο πλαίσιο σε όλο το Δήμο Αλεξανδρούπολης, οι οποίε αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Είχαμε σε διάφορε περιοχέ τα αντιλουστάσια μα, όπου εκεί γίνεται η συγκράτηση του λίματος και η διοχέτευση μέσω του αποχητευτικού δικτύου στον βιολογικό της Αλεξανδρούπολης, ε, οι οποίες, όπως σας είπα, αντιμετωπίστηκαν για τις περιοχές του Απαλού, της Απολωνιάδας, στο κατάστημα Χάραμα, στην περιοχή του που βρίσκεται ο Αχινός, στην περιοχή που είναι τα πέτρινα οι εργατικέ κατοικίε και στην περιοχή της Χιλής. Ε, με σύμβαση η οποία γίνεται με εξωτερικό συνεργάτη, ε, γίνεται απόσμηση των σημείων το που βρίσκονται τα αντιλιοστάσια και έχουμε μειώσει από το 100%, της, 100 της οσμής που υπήρχε, ε, όπως επίσης και στη στροφή του Εγνατία, στο, στο 5%. Πολλές φορές οι κάτοικοι, ειδικότερα της περιοχής του Απαλού καθώς και του Μαΐστρου, αντιμετώπιζαν τη δυσάρεστη οσμή, μην μπορώντας να καθίσουν ακόμη και στα μπαλκόνια τους. Όπως τονίζει ο κύριος Μιχαηλίδης, αυτό έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ στο προσεχές διάστημα δεν θα υπάρχει πλέον καμία ανεπιθύμητη οσμή. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, οι οχλήσεις που υπήρχαν από κατοίκους του Απαλού δεν είναι τωρινές, είναι σε γενικότερο πλαίσιο, όπου επικαλούνται ότι θα πρέπει να μετακινηθεί ο βιολογικός ε, της Αλεξανδρούπολης. Είναι δύσκολη η μετακινησή του. Ε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, μετά την αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που έγινε 4,5 εκατομμύρια πριν από τρία χρόνια, ο βιολογικός πλέον... Ε, αποβίβει στο περιβάλλον και στη θάλασσα όπου γίνεται η εκροή του καθαρού νερού μετά από την επεξεργασία του λύματο στο 100% καθαρότητα. Το δεύτερο είναι τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε πάρει από το Υπουργείο Περιβάλλοντο για την ξύραση του, του λύματο, του στερεού προϊόντος που προκύπτει μετά από την επεξεργασία, όπου είπαμε ότι θα, μετά την επεξεργασία του και την ηλιακή φυσική ξύραση που θα γίνεται, θα χρησιμοποιείται ω ευαφοβελτιωτικό τόσο για τα πάρκα και τα δημόσια σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και να δίνεται ως λείπασμα για τους αγρότες. Οι οσμές που επικρατούν κατά περιόδους οφείλονται στην αναμόχλευση του στερεού προϊόντος, ωστόσο αυτό αναμένεται να σταματήσει μόλις γίνει η πλήρης εγκατάσταση της επεξεργασίας μονάδας του στερεού προϊόντος. Οι οσμές που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι διότι έγινε αναμόχλευση του στερεού προϊόντο, διότι όπω σα είπα, έχει ξεκινήσει το έργο τη ξέναση και περιμένουμε και τι μηχανέ για να εγκατασταθούν. Και από εκεί δημιουργείται η οσμή. Σε γενικότερο πλαίσιο, εντό του βιολογικού Αλεξανδρούπουλη, η επεξεργασία που γίνεται, δεν υπάρχει καθόλου οσμή, γιατί υπάρχουν όργανα που το μετράμε. Ε, Όπω επίση σα είπα και στα διάφορα αντιλουστάσια που υπήρχαν στι περιοχέ που προανέφερα. Ε, από εκεί και πέρα, η οσμή θα υπάρχει για λίγο ακόμη διάστημα, μέχρι να εγκατασταθεί πλήρω η εγκατάσταση που θα γίνει η ξέμαση του στερεού προϊόντος και από εκεί και έπειτα δεν θα έχουμε οσμές, οπότε θα γίνει αντιληπτό και από τους κατοίκους ιδιαίτερα της περιοχής του Απαλού, όπου ιδιαίτερα τις ώρες που, υπάρχουν, που υπάρχει ο και φυσάει είναι λίγο έντονη η μυρωδιά.